Για την επανάσταση του 1821 στη Μακεδονία μίλησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, κηρύσσοντας διαδικτυακά την έναρξη των εργασιών του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με θέμα «Η Μακεδονία στην επανάσταση του 1821, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιστοριογραφικές διαστάσεις». Ήταν παρόντες οι πρόγονοί μας στον ξεσηκωμό του έθνους και οφείλουμε να αναδεικνύουμε τη συμμετοχή τους. Όπως οφείλουμε να αναδεικνύουμε και να τιμούμε τους αγώνες που ακολούθησαν μέχρι την απελευθέρωση και αυτής της ελληνικής από τα πανάρχια χρόνια ελληνικής γης. Και αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο φέτος που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Εθνεγερσία. Η Μακεδονία υπήρξε από τις πρώτες υπόδουλες ελληνικές περιοχές που σήκωσαν το λάβαρο της ελευθερίας, αλλά και από τις τελευταίες που ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό. Και αυτό σημαίνει πως η γη αυτή ποτίστηκε με ακόμα περισσότερο δάκρυ, με ακόμη περισσότερο αίμα. Σημαίνει και κάτι ακόμα, ότι η ψυχή των Μακεδόνων παρέμεινε αδούλωτη και ελεύθερη. Συμπληρώνοντας φέτος 200 χρόνια από τότε που οι πρόγονοί μας σήκωσαν το λάβαρο της Επανάστασης, ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε τις εξωγενείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Ας βάλουμε στο νου και την καρδιά μας ένα νέο ελληνικό όραμα. Και ας κάνουμε το 2021 αφετηρία επανεκκίνησης και ανασυγκρότησης, περηφάνειας και ανάτασης. Ας διδαχτούμε από τα λάθη και ας εμπνευστούμε από τα επιτεύγματα της ιστορικής διαδρομής μας. Ας συστρατευτούμε με αισιοδοξία και εθνική αυτοπεποίθηση στο δρόμο που μας πάει ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο ψηλά. Ο κύριος Καλαφάτης έκανε λόγο για ενότητα των Ελλήνων και για το γεγονός ότι τα λάθη του παρελθόντος μπορούν να μας μάθουν πολλά για το μέλλον.